Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, έπειτα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει με ασφάλεια το νησί από την Κίσαμα έως τη Σιτία, βρίσκονται πλέον αρχές και φορείς της Κρήτης. Ο νέος ΒΟΑΚ συνολικού μήκους σχεδόν 300 χιλιόμετρων με προϋπολογισμό πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και την Κρήτη. Αν δεν προχωρήσουμε σε αυτό το έργο, η Κρήτη θα παραμείνει αναπτυξιακά ακροτηριασμένη. Όποιος μέχρι σήμερα έλεγε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το έργο χωρίς να μπουν διόδια, είτε απλώς αγνοούσε την πραγματικότητα, είτε έλεγε συνειδητά ψέματα. Τα πρώτα εργοτάξια εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να στείνονται στα τέλη του 2022, ενώ στις αρχές του 2026 εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανατολικά του Ηρακλείου. Ο νέος ΒΟΑΚ με διόδια θα περιλαμβάνει 26 σύραγγες, 10,8 χιλιόμετρα νέες γέφυρες, 20 ανισόπεδους κόμβους και 150 χιλιόμετρα παράπλευρου δικτύου, ενώ σε όλο το μήκος του διατρέχοντας 8 συνολικά δήμους στο βόρειο τμήμα θα έχει προστατευτικό διαχωριστικό ανακατεύθυνση κυκλοφορίας, φωτισμό και το λειτουργικό όριο ταχύτητας θα είναι 120 με 130 χιλιόμετρα. Κίσαμος Χανιά. Μήκος 37,5 χιλιόμετρα, εκτιμόμενο κόστος 180 εκατομμύρια ευρώ. Χανιά Ηράκλειο. Μήκος 157,5 χιλιόμετρα, εκτιμόμενο κόστος 1,3 δις ευρώ. Περιλαμβάνει 26 σύραγγες μονού κλάδου συνολικού μήκους 34 χιλιόμετρων. 10,8 χιλιόμετρα νέες γέφυρες, 20 νέους ανισόπεδους κόμβους και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων. Χερσόνησος Νεάπολη, μήκος 22,5 χιλιόμετρα με εκτιμόμενο προϋπολογισμό 290 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει 5 νέους ανισόπεδους κόμβους, 12 γέφυρες μονού κλάδου και 5 σύραγγες μονού κλάδου. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, μήκος 14 χιλιόμετρων με εκτιμόμενο κόστος 145 εκατομμύρια ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα δημοπρατηθεί εντός του 2022. Άγιος Νικόλαος Σιτία. Σχεδιάζεται να δημοπρατηθεί ως δημόσιο έργο για τα τμήματα Καλό Χωριό, Γέφυρα Φρουζή και Παράκαμψη Παχιά Σάμου. Η χάραξη πρέπει να είναι ενιαία. Η χάραξη έχει κλείσει. Σε επίπεδο Ρεθύμνου όμως, που ο Μητροπολιτικός Δήμος είναι ένας από τους 8 που θα διατρέχει το νέο ΒΟΑΚ, οι αντιδράσεις μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζονται. Με τους κατοίκους των ανατολικών και δυτικών περιοχών να μιλούν για τα φόπλακα που θα βάλει νέα χάραξη στην αηφόρο ανάπτυξη της βόρειας ζώνης. Πλησιάζει τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ σε μια απόσταση γύρω στα 250 μέτρα. Γίνεται μια γιγαντιαία πίστα καρτ με όλους αυτούς τους τρεις δρόμους και καταλαβαίνετε πόσο περιορίζεται το βόρειο παραλιακό μέτωπο. Περνάει από το καλύτερο κομμάτι, από το ανεπτυγμένο τουριστικά και οικονομικά κομμάτι του κάμπου του Ρεθύμνου και ναι, μεν είναι νοτιότερη, αλλά δεν νοείται νοτιότερη όταν η απόστασή της από την υφιστάμενη εθνική σε αρκετά σημεία προσεγγίζει τα 200, 300, 500 μέτρα. Δεν είμαστε ενάντια το να δημιουργηθεί ένας καινούριος ΒΟΑΚ ώστε να αποφύγουμε τα τροχαία, αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια χάραξη η οποία να περνάει μέσα από αρχαιολογικές ζώνες, από σχέδια πόλεως και να καταλήγει στο τέλος στη στροφή της καλέτας στην οποία έχουν γίνει τουλάχιστον εκατοντάδες τροχέα. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών μιλούν για καμπύλες που σχεδιάζονται αντί για ευθείες, ώστε να αποφευχθούν οι πολλές απαλωτριώσεις, κυρίως κατοικιών, χωρίς ωστόσο, όπως λένε, να αντιμετωπίζονται σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη νομική οδό.